περιττός ο Θεός μου πάντοτε νίκαι και το αναστολόν. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους ανοίξαν αδείξας, καταπέψας αυτής το πνεύμα, είναι αυτό ο ψώμεθα φως το απρόστο και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Με τη χάρη του Θεού και τις ευχές όλων των Αγίων σκέφτηκα να πούμε ένα θέμα σήμερα το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, τον καθημερινό μας πνευματικό αγώνα και δεν είναι άλλο από την αδιάλειπτη προσευχή. Γνωρίζουμε το ίδιο ο Κύριος μας έχει πει μία παραβολή του άδικου Κρητού και της Χήρας, την οποία, όπως ο ίδιος την αιτιολόγησε, την είπε για να μην αποκάμνουμε, αλλά να προσευχόμαστε συνέχεια. Είναι γνωστή η παραβολή. Ένας άδικος δικαστής δεχότανε μία χήρα γυναίκα και την απέπεμπε ατακτοποίητη. Αυτή όμως επέμενε και κάποια στιγμή τη βαρέθηκε και λέει, για να μην έρχεται συνέχεια και με ενοχλεί, θα της κάνω αυτό που μου ζητάει, και της έδωσε το δίκιο της. Και μετά ο Κύριος βέβαια σχολιάζει και λέει ότι αν αυτός ο άδικος κριτής τελικά, επειδή επέμενε αυτή η γυναίκα, η χείρα, η αδικημένη, της έδωσε το δίκιο της, πόσο μάλλον ο Θεός που είναι δίκαιος θα δώσει αυτό που του ζητάμε όταν επιμένουμε στην προσευχή, αρκεί βέβαια αυτό να είναι δίκαιο και να είναι προς το συμφέρον μας, το αιώνιο συμφέρον, το πνευματικό μας συμφέρον. Και κατεξοχήν η προσευχή που μας διδάσκει η Αγία μας Εκκλησία και η Αγία Γραφή, όχι μόνο οι Άγιοι Πατέρες, ούτε οι Καλόγεροι, δεν είναι φεύρεις των Καλογύρων, είναι η ευχή η λεγόμενη, έτσι η νοερά προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με, ελέησόν με, ή Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησόν με, ή Ιησού ελέησόν με, ή και σκέτο Ιησού μου, όπως έλεγε ο μακαριστός γέροντας ο Άγιος Εφραίμ, το οποίο σκέφτηκα να διαβάσουμε και να σχολιάσουμε κατά δύναμη κάποιες νοθεσίες που έχει, γιατί ήταν ο άνθρωπος που κατεξοχήν εξίσκησε αυτό το έργο για πολλά χρόνια στα Κατουνάκια του Αγίου Όρους και έχει, ας πούμε, πάρα πολύ πείρα η οποία δεν πηγάζει από τα βιβλία αλλά από τη ζωή, από την εμπειρία δηλαδή που είχε, την προσωπική εμπειρία, και βέβαια και από τον γέροντά του, τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ο οποίος κατεξοχήν είναι ο δάσκαλος της νοεράς προσευχής και εμβάθυνε πάρα πολύ και προχώρησε πάρα πολύ. Γιατί η νοερά προσευχή έχει διάφορα στάδια, έχει διάφορα επίπεδα θα λέγαμε. Ξεκινάει κανείς με την προφορική ευχή,
Με το στόμα δηλαδή να λέει κανείς το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Υιέ του Θεού ελέησόν με. Αν είναι αρχάριος είναι μάλλον καλύτερα να λέει και το Ιησού Υιέ του Θεού, Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησόν με, το πιο πλήρη ας πούμε τύπο. Και όταν κανείς έτσι επιμένει για αρκετό χρονικό διάστημα με το στόμα, όπως διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, μετά το παίρνει ο νους, το παίρνει η διάνοια, η σκέψη, ο εγκέφαλος θα λέγαμε, και το λέει ο άνθρωπος και με τη σκέψη του, με το νου του. Και μετά βέβαια από καιρό κατεβαίνει και στην καρδιά, βαθαίνει η ευχή και το λέει ο άνθρωπος και καρδιακά. Και μετά φυσικά όλος ο άνθρωπος λέει την προσευχή. Να λέγεις παιδί μου την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Ημέρα και νύχτα συνέχεια. Η ευχή θα τα φέρει όλα. Η ευχή περιέχει τα πάντα. Περικλείει τα πάντα. Αίτηση, παράκληση, πίστη, ομολογία, θεολογία κλπ. Έτσι αυτό που λέει ο Άγιος Εφραίμ υπάρχει ως απόδειξη και μπορεί να το βρείτε στη Φιλοκαλία. Πώς στις πέντε αυτές λέξεις, Κύριε Ιησού Χριστέ και το Υιέ του Θεού, αν προσθέσουμε, ελέησόν με, περικλείεται και αίτηση, έτσι το ελέησόν με, και ομολογία, πίστη, ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας μας, είναι ο Υιός του Θεού, γιατί η λέξη Ιησούς θα πει σωτήρας. Η λέξη Χριστός, έτσι με γιώτα φυσικά, δεν έχει καμιά σχέση με το Χριστός. Μερικοί τον μπερδεύουν, έτσι. Υπάρχει νεομάρτυρας Χριστός. Το οποίο γράφεται με ήττα όμως. Έτσι. Χριστός σημαίνει και χρησμένος. Χρησμένος με τη θεότητα. Ο Κύριος ως άνθρωπος εχρήστη και έχρησε και ο ίδιος τον εαυτό του, έτσι, με το Πνεύμα του Άγιου. Επομένως Χριστός είναι ο και χρησμένος, αυτός που έχει χρηστεί με το Πνεύμα του Άγιο, είναι επομένως Θεός και άνθρωπος, έτσι, αυτό σημαίνει Χριστός, Θεάνθρωπος. Ιησούς θα πει σωτήρας και επομένως όταν λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ομολογούμε τα θεμελιώδη της πίστεώς μας, έτσι ότι ο Χριστός μας είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος και είναι ο σωτήρας μας. Οπότε η ευχή αυτή έχει μέσα και ομολογία πίστεως, έχει δογματική δηλαδή, και έχει και αίτηση, έχει και παράκληση, έχει και ευχαριστία, γιατί όταν αναγνωρίζεις τον Χριστό μας ως λυτρωτή σου, ως σωτήρας σου, περικλείει αυτό και ευχαριστία και ευγνωμοσύνη. Η ευχή να λέγεται χωρίς διακοπή. Βλέπετε πως ο Άγιος και γενικά όλοι οι Άγιοι δεν διδάσκουν ως φιλόσοφοι, ως στοχαστές από γραφείου, αλλά διδάσκουν πρακτικά και αμέσως μας βάζει στην πράξη. Σου λέει να το λες συνέχεια. Δεν κάνει θεωρία. Λέει και κάποια πράγματα, είδατε, λέει ότι περικλεί τα πάντα, αλλά αμέσως σε βάζει και στην πράξη. Δηλαδή να το ζήσεις. Και γι' αυτό οι Άγιοι πάντα βάζανε πρώτα την πράξη. Και μετά μας είπανε για τη θεωρία, βέβαια εκεί εννοούν θεωρία του Θεού, το να δεις τον Θεό. Όχι θεωρία με την έννοια που λέμε εμείς τώρα στις θετικές επιστήμες, για παράδειγμα έχουμε τη θεωρία και την πράξη και το πείραμα και την επιβεβαίωση και φτιάχνουμε μια θεωρία ας πούμε και μετά προσπαθούμε να την επιβεβαιώσουμε με το πείραμα. Αλλά στη θεολογία όταν λέμε θεωρία εννοούμε τη θεωρία του Θεού, το να δεις τον Θεό, το οποίο αυτό δεν το βρίσκεις μελετώντας βιβλία, εγκεφαλικά δηλαδή, αποκτώντας γνώσεις νοητικές, αλλά δια της πράξεως, δια της υπακοής κατ' εξοχήν, στην οποία υπακοή περικλείονται ουσιαστικά τα πάντα, έτσι, υπακοή στον Θεό και φυσικά στο πνευματικό, ο οποίος σου αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού. Και βεβαίως μετά, μέσα στην υπακοή έχουμε και την άσκηση, την καταχριστονάσκηση, έχουμε και τη μυστηριακή ζωή,
έχουμε και την προσευχή, την αδιάλειπτη προσευχή. Γι' αυτό σου λέει, κάνε αδιάλειπτη προσευχή και θα ζήσεις μετά αυτό που σου λέω ως θεωρία, ως θεωρητική, ας το πούμε, κατάρτιση, ότι μέσα στην ευχή θα βρεις τα πάντα. Ότι είναι μια πλήρης προσευχή δηλαδή η ευχή, γιατί ξέρετε, μια προσευχή για να είναι σωστή θα πρέπει να έχει και εξομολόγηση. Το καλύτερο είναι να ξεκινάει κανείς από εξομολόγηση όταν πάει να προσευχηθεί στον Θεό. Θυμάμαι που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, που είχε παρακαλέσει τον Θεό να τον μάθει να προσεύχεται. Και είδα, λέει, ένα παιδάκι 17 χρονών, το οποίο έκανε προσευχή. Και τι έλεγε? Έλεγε, Θεέ μου, είμαι ένας αχάριστος, είμαι ένας αμελής. Και δεν αξίζει να μελήσεις, αλλά αν εσύ δεν μελήσεις, ποιος θα μελήσει? Και λέει, ο Άγιος Παΐσιος με είχε λιώσει, λέει, αυτό το παιδάκι. Το είδε ένα Αγίο Πνεύματι, φυσικά δεν το είχε μπροστά του, αφού ήταν στο... προσευχήθηκε να του δείξει ο Θεός. Και του έδειξε αυτό το παιδάκι. Έτσι, είναι πολύ καλό να ξεκινάμε έτσι με εξομολόγηση. Να λέμε, Θεέ μου, είμαι ένας αμαρτωλός, είμαι ένα τίποτα, είμαι ένας αμελής, ένας αχάριστος. Τόσα μου δίνεις και εγώ τι σου ανταποδίδω. Και από εκεί και μετά θα πρέπει να έχει και δοξολογία και ευχαριστία και στο τέλος αίτηση. Να παρακαλέσεις τον Θεό αυτό που θέλεις και να κατακλείσεις την προσευχή σου με το τέλειο άφημα σε αυτό. Να πεις, Θεέ μου, ούχος εγώ θέλω, αλλούς, όπως είπε και ο Κύριος στην προσευχή του λίγο πριν τη σύλληψή του, έτσι. Εάν είναι δυνατόν να φύγει το ποτήριο, να παρέλθει το ποτήριο αυτό, αλλά όχι όπως εγώ θέλω, όπως εσύ. Έτσι πρέπει να λέμε και εμείς. Μπορεί να λέμε ως άνθρωποι αδύναμοι τα διάφορα αιτήματά μας, αλλά τελικά να αφήνομαστε στον Θεό και να λέμε, να γίνει το θέλημά σου. Και εδώ είναι τώρα το μεγαλείο της νοράς προσευχής που λέει το ελεησόν με ο άνθρωπος, που σημαίνει αφήνεται τελείως στο θέλημα του Θεού και λέει, Θεέ μου, εσύ ξέρεις. Εσύ ελέησέ με όπως νομίζεις, όποτε νομίζεις και αν νομίζεις. Αν πρέπει να με ελέησεις. Που σίγουρα ο Θεός θέλει να μας ελέησει, θέλει να μας σώσει όλους, δεν υπάρχει περίπτωση. Η ευχή θα φέρει ολίγο κατ' ολίγον ειρήνη, γλυκύτητα, χαρά, δάκρυα. Αυτά όλα φυσικά τα έχει γευτεί ο Άγιος. Η ειρήνη και η γλυκή της θα φέρουν περισσότερον ευχή και η ευχή κατόπιν περισσότερα ειρήνη και γλυκύτητα και ούτω καθεξής. Θα έρθει η στιγμή που αν θα σταματάς την ευχή θα αισθάνεσαι άσχημα. Έχει μια ωραιότατη ιστορία στο βιβλίο «Η περιπέτειες ενός προσκυνητού» με ένα παιδάκι 7 ετών που ο μπαμπάς του δεν θυμάμαι, θείος, κάποιος συγγενής του ήταν, τέλος πάντων κάποιος το είχε από την προστασία του και το παιδάκι βέβαια ήθελε να παίζει, να πηγαίνει από εδώ από εκεί, έκανε τα δικά του, τα παιδικά του και στην αρχή με την απειλή μιας βέργας το έβαλε να μάθει να λέει την ευχή και τελικά το παιδάκι έμαθε και έλεγε την ευχή και στο τέλος προχώρησε λίγο, έγινε 10-11 ετών, τόσο πολύ γλυκάθηκε από την ευχή που έψαχνε ησυχαστικό μέρος για να λέει την ευχή. Μέχρι που έτσι είχε και ένα θαυμαστό σημείο, πήγε πάρα πολλά χιλιόμετρα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πως πήγαινε πνεύματι Αγίο. Δηλαδή, έγινε ένας μικρός ησυχαστής αυτό το παιδί. Τελικά κοιμήθηκε. Αλλά δείχνει αυτό που λέει εδώ ο Άγιος, ότι η χάρις που έρχεται στην ψυχή και έρχεται πολύ γρήγορα, γιατί η χάρις έρχεται και με άλλους τρόπους, έρχεται και με την υπακοή, έρχεται και με την νηστεία, έρχεται και με την πνευματική μελέτη και γενικά με την τήρηση των εντολών. Αλλά πολύ γρήγορα βρίσκει κανείς τη Θεία Χάρη με την αδιάλειπτη προσευχή. Και όπως είπαμε για αυτό το παιδάκι που τόσο γλυκάθηκε, που μετά, ενώ ήταν μικρό παιδάκι, άφησε τα πάντα, τα παιχνίδια του και όλα αυτά και
Μάλιστα λέει ότι τον ενοχλούσαν και οι υπηρέτες που υπήρχαν στο σπίτι και ψάχνει να βρει ένα δωμάτιο να μπορεί να λέει την ευχή συνέχεια. Θα έρθει η στιγμή λοιπόν που αν θα σταματάς την ευχή θα αισθάνεσαι άσχημα. Όταν ο μοναχός, προφανώς μιλάει σε μοναχούς ο γέροντας, αλλά και όλους μας ισχύει, γιατί οι εντολές του Θεού δεν είναι μόνο για τους μοναχούς και η εντολή της αδιάλειπτης προσευχής είναι για όλους. Όταν ο μοναχός βρει αυτή τη χαρά και την ειρήνη από την ευχή, τότε θεωρεί σκύβαλα όλα τα του κόσμου. Τότε δοξάζει τον Θεό που τον άρπαξε από τη ματαιότητα του κόσμου, τότε σκέπτεται τι θα είναι άραγε εκεί στον Παράδεισο, αν τον αξιώσει ο Κύριος. Εφόσον εδώ χορταίνει από χάρη, εφόσον εδώ νιώθει τέτοια μακαριότητα, σκέπτεται τι θα είναι άραγε εκείνα τα ανέκφραστα αγαθά, για τα οποία μας μίλησε και ο Απόστολος Παύλος, «Ο οφθαλμός σου κείδε και ου σου κήκουσε και επί καρδία ανθρώπου ουκανεύει». Ζει δηλαδή ο άνθρωπος στον Παράδεισο. Η ευχή λοιπόν θα φέρει την ειρήνη και την γλυκύτητα και κατόπιν θα φέρει τα δάκρυα. Μόνο τους θα έρχονται τα δάκρυα, είναι ένα άλλο σκολοπάτι τα δάκρυα. Πρώτα θα έβρεις με την ευχή μία χαρά, μία ειρήνη και γλυκύτητα. Πρώτα θα έβρεις με την ευχή λοιπόν τη χαρά, είναι το πρώτο που αισθάνεται κανείς. Είναι σαν τον ξενιτεμένο που γυρίζει στο σπίτι του. Γιατί ξέρετε, το σπίτι μας είναι η καρδιά. Ο νους είναι ο εαυτός μας, έτσι. Και όταν λέμε νου τώρα, μην πάει το μυαλό στον εγκέφαλο και στη σκέψη. Κατά την πατερική ορολογία, νους είναι η κύρια δύναμη της ψυχής, είναι ο οφθαλμός της ψυχής, το μάτι της ψυχής. Είναι αυτό που λέμε προσοχή. Δες που λέμε, πού είναι ο νου σου, δηλαδή πού είναι η προσοχή σου, πού προσέχεις. Και ουσιαστικά εκεί που είναι ο νους μας, εκεί είμαστε. Μπορεί κανείς, ας πούμε, να πάει στην εκκλησία, αλλά ο νους του να είναι στο σπίτι του, να είναι στις δουλειές του ή να είναι οπουδήποτε αλλού. Ουσιαστικά εκεί είναι, δεν είναι στην εκκλησία. Υπάρχει ένα χαριτωμένο, ας το πούμε, ανέκδοτο με έναν προηγούμενο, δηλαδή έναν γέροντα που συμμετείχε στην σύναξη των γερόντων στο Μωσένα μοναστήρι και ο οποίος είχε πάει στον Εσπερινό και ο ιερομόναχος θυμίαζε όπως θυμιάζουμε στον Εσπερινό και αυτό δεν το θυμίασε. Και του κακοφάνηκε του προηγουμένου και του λέει, «Παπά, γιατί δεν με θυμίασες?» Του λέει, «Δεν σε είδα». «Πώς δεν με είδες, εδώ δύο μέτρα άνθρωπος?» Του λένε οι άλλοι, «Πρόσεξε», λέει, «γιατί ο παπάς είναι διορατικός, για να ψάξουν». Και ψάχτηκε, ας πούμε, σου λέει, «Γιατί δεν με είδε?» Που σημαίνει ότι δεν ήμουν εκεί. Και σκέφτηκε ότι ο νους του όντως δεν ήταν εκεί. Ήταν μεσοματικά εκεί. Ο νους του ήταν στο μετόχι, σε ένα μετόχι και σε κάποιες υποθέσεις του μετοχίου, ας πούμε. Οπότε γι' αυτό δεν τον είδε ο Ρωμόρχος και τον θυμίασε. Καταλάβατε. Μπορεί να είσαι δηλαδή στο ναό και να μην είσαι. Επομένως, όπου είναι ο νους μας, εκεί είμαστε. Και γι' αυτό τη λέμε και την προσευχή, νοερά προσευχή, που σημαίνει δηλαδή ότι η προσοχή σου είναι εκεί, είναι στο Χριστό, και προσέχεις αυτές τις λέξεις, την έννοια των λέξεων, χωρίς να φτιάχνεις με τη φαντασία σου εικόνες, σκέψεις, εικόνες, φαντασίες, χρώματα κλπ. Ούτε ακόμα να φτιάχνεις με τη φαντασία σου την εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας. Έτσι, γιατί είναι και αυτό επικίνδυνο. Αν είσαι Άγιος, Πορφύριος, όπως το είχε κάνει κάποτε ο Άγιος Πορφύριος, το λέει. Αλλά δεν είμαστε τέτοιοι, οπότε θέλει να ακούμε αυτά που λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι η προσευχή θα πρέπει να είναι αφάνταστη, να μην φτιάχνεις φαντασίες, να είναι καθαρός ο νους και μόνο να προσέχεις την έννοια των λέξεων. «Κύριε, εσύ που είσαι ο Κύριος, ο Κυρίαρχος, ο Κυβερνήτης, Ιησού», που σημαίνει, όπως είπαμε, «Σωτήρα μου», «Χριστέ», που σημαίνει «Θεάνθρωπε», «Τέλειε Θεέ και τέλειε άνθρωπε», «Ιέ του Θεού, ελέησόν με». Ελέησόν, που θα πει «Βοήθησέ με, συγχώρησέ με».
Έτσι λοιπόν η ευχή θα φέρει στην αρχή αυτή τη χαρά, θα φέρει μια χαρά, μια ειρήνη, μια γλυκύτητα, λέει ο Άγιος. Πρώτα θα έβρεις με την ευχή και μετά πρώτα θα νιώσεις αυτά και κατόπιν θα έρθουν τα δάκρυα. Κατόπιν, εφόσον θελήσει ο Θεός, μπορεί να γευθείς και άλλες καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη μια αρπαγή του νόους και λοιπά. Εσύ παιδί μου λέγε την ευχή. Πίεζε τον εαυτό σου να λέγεις την ευχή για δίποτε εργασία και αν κάνεις. Λέγε την ευχή. Ενίοτε δυσκολεύεσαι να λέγεις την ευχή ταυτοχρόνως στην εργασία σου. Θα έρθει όμως καιρός όπου ενώ θα κάνεις η αντίποτε απασχόληση, θα λέγεις ταυτοχρόνως και την ευχή. Τρόποτινά, σαν να έχεις δύο εγκεφάλους. Ο ένας θα λέγει την ευχή και ο άλλος θα εκτελεί η οδήποτε έργο, οποιαδήποτε απασχόληση. Έτσι όπως είχα διαβάσει και μια εργασία του πατρός Γεωργίου του Μεταλλινού, που έλεγε ότι ο άνθρωπος έχει τρία μνημονικά κέντρα. Έχει την εγκεφαλική μνήμη, τη μνήμη του εγκεφάλου, δηλαδή που έχουμε κάποια κύτταρα, κάποιες συνάψεις, τα οποία λειτουργούν και εκεί μέσα αποθηκεύουμε όλες τις παραστάσεις, τις εντυπώσεις που μας έρχονται μέσω των αισθήσεων από το περιβάλλον. Έτσι, συνεχώς δεχόμαστε ερεθίσματα, οπτικά, ακουστικά, γευστικά κλπ. Αυτά όλα μέσω των αισθήσεων έρχονται στον εγκέφαλο και εκεί καταγράφονται και αποθηκεύονται. Αυτή είναι η λεγόμενη εγκεφαλική μνήμη. Έτσι, οτιδήποτε ζούμε στη ζωή μας καταγράφεται εκεί και αποθηκεύεται. Υπάρχει μετά η λεγόμενη κυταρική μνήμη, αυτό που λέμε το DNA, έτσι, όπου ο άνθρωπος μέσα στο DNA του έχει καταγραμμένα όλα τα χαρακτηριστικά του, τα πάντα. Τι χρώμα θα έχουν τα μαλλιά του, τα μάτια του, οτιδήποτε υπάρχει και χαρακτηρίζει τον κάθε άνθρωπο, ο οποίος είναι και μοναδικός, το ξέρετε αυτό, δεν υπάρχει δεύτερος άνθρωπος που να μοιάζει με έναν άνθρωπο, να υπάρχει ακριβές αντίγραφο. Όλοι είμαστε μοναδικοί. Και αυτό βέβαια υπάρχει ως δεδομένο καταγραμμένο στο DNA μας, το οποίο βέβαια μεταβιβάζεται, όπως το ξέρετε, με τα γενετικά κύτταρα και στους απογόνους. Συνδυάζονται βέβαια τα δεδομένα του πατέρα και της μητέρας και έχουμε τον καινούριο άνθρωπο. Αυτή είναι το δεύτερο είδος μνήμης, έτσι η λεγόμενη κυταρική μνήμη. Αυτές τις δύο μνήμες, τις δύο αυτές μνημονικές λειτουργίες, ας πούμε τις ξέρει η επιστήμη. Αλλά την τρίτη λειτουργία που είναι η καρδιακή μνήμη δεν την ξέρει η επιστήμη. Οι λεγόμενες φυσικές επιστήμες, την ξέρει η θεολογία όμως. Έτσι, είναι η μνήμη της καρδιάς. Η καρδιά δηλαδή είναι ένα ακόμα κέντρο μνήμης. Όχι ο εγκέφαλος, η καρδιά. Γιατί όπως λένε οι πατέρες, εκεί στην καρδιά είναι η ουσία της ψυχής μας. Γιατί και η ψυχή έχει μια ουσία. Δεν είναι τελείως άλλη η ψυχή μας, είναι πνευματική βεβαίως, αλλά έχει και μια ουσία, όπως έχει και μια ενέργεια. Και μας λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι η ουσία της ψυχής είναι στην καρδιά. Η καρδιά είναι ένα πολύ μυστηριώδες όργανο, πάρα πολύ. Είναι το πρώτο όργανο που τίθεται σε λειτουργία στον άνθρωπο, έτσι, και το τελευταίο που σταματάει. Όταν σταματήσει η καρδιά, πεθαίνει ο άνθρωπος, έτσι, φεύγει η ψυχή. Γι' αυτό είναι και απάτη ο λεγόμενος εγκεφαλικός θάνατος. Ενώ η καρδιά χτυπάει, τον ονομάζουν νεκρό, ενώ δεν είναι νεκρός ο άνθρωπος και ουσιαστικά τον σφαγιάζουν, τον δολοφονούν, του παίρνουν τα όργανα, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι αν σταματήσει η καρδιά, μετά τα όργανα είναι άχρηστα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταμόσχευση, οπότε εφήβραν τον λεγόμενο εγκεφαλικό θάνατο για να παίρνουν τα όργανα και να κάνουν χρυσές δουλειές. Δυστυχώς, δολοφονώντας ανθρώπους. Αυτή η καρδιακή μνήμη λοιπόν είναι η νοερά προσευχή.
είναι αυτή η αδιάλειπτη μνήμη του Χριστού. Και αυτή η μνημονική λειτουργία, αν θέλετε, ενεργοποιείται από τον άνθρωπο. Δηλαδή θα πρέπει ο κάθε ένας από εμάς να την ενεργοποιήσει ή πιο σωστά να την αποκαταστήσει και να γίνουμε όπως μας έφτιαξε ο Θεός, γιατί ο Θεός έτσι μας έφτιαξε, να λειτουργούμε με αυτή τη μνήμη, την αδιάλειπτη μνήμη, την αδιάλειπτη κοινωνία με τον Θεό. Αν έχετε μελετήσει ένα βιβλιαράκι που έχουμε βγάλει, ο ρόλος της Εκκλησίας, εκεί ακριβώς αυτό λέμε, ότι ο ρόλος της Εκκλησίας είναι ακριβώς αυτός. Να ενεργοποιήσει στον άνθρωπο την καρδιακή μνήμη, την αδιάλειπτη μνήμη του Χριστού, την αδιάλειπτη επίκληση, την αδιάλειπτη κοινωνία. Αυτός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Δεν είναι να φτιάξουμε γυροκομεία, τοχοκομεία, ξέρω εγώ. Αυτό είναι δεύτερο, τρίτο. Το πρώτο είναι να αποκατασταθεί ο άνθρωπος στο καταφύσιν. Και το καταφύσιν του ανθρώπου είναι αυτή η αδιάλειπτη κοινωνία με τον Χριστό. Βλέπετε πόσο σοφή και σωστή, έτσι, πόσο ορθόδοξοι είναι οι Άγιοι Πατέρες που σου λένε, προσπάθησε εκεί να συγκεντρωθείς, να ενεργοποιήσεις την καρδιακή μνήμη. Το λένε με απλά λόγια, έτσι, να λες την ευχή. Γιατί όσο κανείς λέει την ευχή, σιγά σιγά θα φτάσει να τη λέει με την καρδιά. Να ενεργοποιηθεί δηλαδή αυτή η καρδιακή μνήμη. Και τότε λειτουργεί σωστά η ενορία. Ο σκοπός ενορίας αυτός είναι. Αλλά σε ποια ενορία λένε για αυτά τα πράγματα? Και ποιοι ιερείς και αρχιερείς τα λένε αυτά? Δυστυχώς. Υπάρχει άλλη μια μεγάλη. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές χρειάζεται κατήχηση πρώτα των κληρικών και μετά και φυσικά και του λαού. Ο Άγιος Κοσμάς Αιτωλός, που δίδασκε σε έναν λαό τόσο, ας πούμε, αδικημένο θα λέγαμε πνευματικά, αμόρφωτοι άνθρωποι, χωρίς σχολεία, χωρίς θεολογική μόρφωση, τι θεολογική μόρφωση, δεν ξέρω, να γράφουν και να διαβάζουν. Και όμως τους έλεγε να πάρετε ένα κουμποσκινάκι στο αριστερό σας χέρι και να λέτε συνέχεια την ευχή. Δηλαδή μην περιμένουμε να φτάσουμε, πού να φτάσουμε, σε ύψη ας πούμε γνωσιολογικά για να αρχίσουμε να λέμε την ευχή. Και ένα μικρό παιδάκι όλοι μας να μπούμε σε αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε να αρχίσει η αποκατάσταση αυτής της λειτουργίας, αυτής της καρδιακής μνήμης. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε έτσι πόσο σημαντικά είναι αυτά που μας λέει ο γέροντας εδώ και πόσο είναι ένας θησαυρός. Γιατί θα μας πει έτσι ο Άγιος και τον τρόπο πως κανείς προχωράει σε αυτή την ενεργοποίηση, πολύ πολύ πρακτικά, βήμα-βήμα. Λοιπόν, μας είπε τι αισθάνεται κανείς στην αρχή, ότι αισθάνεται γλυκύτητα, χαρά και μετά θα έρθουν τα δάκρυα. Και λέει σε πιο προχωρημένη κατάσταση θα μπορεί να έχει και κάτι ανώτερο, όπως είναι η αρπαγή του νόους. Η αρπαγή του νόους είναι προχωρημένη κατάσταση. Γίνεται από το Θεό, από το Άγιο Πνεύμα. Αρπάζεται και ανέρχεται ο νους εις ύψη δυσθεώρητα. Οπότε αισθάνεσαι ότι έφυγε ο νους σου. Τότε ο νους οδηγείται από τη δύναμη του Θεού. Τον οδηγεί όπου θέλει ο Θεός. Τότε είτε δοξολογεί τον άπειρο Θεό, δηλαδή οδηγείται εις δοξολογία, είτε βλέπει μυστήρια Θεού. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο γίνεται ο νους μετά ετεροκίνητος. Κινείται από τον Θεό. Κινείται από μόνος του, τον πάει ο Θεός εκεί που θέλει. Είτε σε δοξολογία Θεού, είτε σε μυστήρια, του κάνει αποκαλύψεις. Πράγματα δηλαδή που δεν τα ξέρει, δεν τα γνωρίζουμε και ο Θεός θέλει να τα αποκαλύψει σε κάποιον άνθρωπο που προσεύχεται. Η ευχή που λέγομεν μας καθαρίζει ο λίγο κατ' ο λίγον από τα πάθη. Ας πούμε ο Άγιος Πορφύριος, ό,τι ήθελε να μάθει, κάτσε, περίμενε. Έλεγε λίγο την ευχή και ρωτούσε το Θεό και το απαντούσε. Έτσι, πολύ υψηλές πνευματικές καταστάσεις. Θυμάμαι ένας άλλος Άγιος, τώρα μου ήρθε στο νου, που είδε πώς μπήκε ο Χριστός μας στο Ιεροσόλυμα.
Είδε την είσοδο του, πώς, τι γινόταν τότε. Τα εκατομμύρια του κόσμου που ζει το κράβεζαν και ο Κύριος πάνω στο γαϊδουράκι και οι Απόστολοι να τρέχουν από πίσω και ο Κύριος έλεγε γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Γιατί έλεγε γρήγορα, για δύο λόγους. Αφενός μεν για να μην πέσουν σε υπερηφάνεια οι Απόστολοι, όταν σε ζητοκραβάζουν εκατομμύρια κόσμος, δεν θέλεις και πολύ. Και αφετέρου γιατί ήθελε να πάει στο πάθος. Λαχταρούσε να θυσιαστεί για μας. Λοιπόν, και το είδε αυτός ο γέροντας τώρα τον 20ο αιώνα, έτσι, ο γέροντας Αναστάσιος, ο Κοδομιανός είναι αυτός στην Κρήτη, πριν από 10 χρόνια κοιμήθηκε. Ο οποίος έχει δει και πολλά άλλα πράγματα, έχουμε πει κατά καιρούς κάποια σε ομιλίες. Πώς το είδε? Εν Αγίω Πνεύματι, σε ώρα προσευχής προφανώς, έτσι. Είναι αυτό που λέει εδώ, σου αποκαλύπτει ο Θεός μυστήρια, τα μυστήρια του Θεού και άλλα πράγματα. Θυμάμαι ένας άλλος γέροντας, ο πατήρ Χαραλάμπος, ο Διονυσιάτης. Είχαν πάει κάποιοι, λέει, στο μοναστήρι και του λέγανε, αυτοί ήταν φυσικοί, ας πούμε, ήταν άνθρωποι των θετικών επιστημών και του λέγανε για μικρόβια, του λέγανε για τα αστέρια, ας πούμε. Και έλεγε, μετά στην προσευχή του Θεού μου, λέει, υπάρχουν τέτοια πράγματα. Γιατί δεν μου τα έδειξες? Και λέει, τον έκανε ο Θεός τόσο μικρό και μπήκε μέσα, ας πούμε, στην ύλη. Και μπορούσε να περνάει μέσα από τον τοίχο. Μετά τον έκανε, ας πούμε, να πάει στο βάθος του ωκεανού. Και τα είδε όλα. Λέει, πώς τα είδε? Όλα, του τα αποκάλυψε ο Θεός. Εν Αγίω Πνεύματι. Η ευχή που λέγομαι, συνεχίζει ο Άγιος Εφραίμ, μας καθαρίζει ο λίγων κατ' ο λίγων από τα πάθη. Αυτό είναι το πολύ, έτσι, βασικό, που είναι η προϋπόθεση για να έρθει το φως του Χριστού, γιατί στην προσευχή που είπαμε εν το φωτίσου ψώμεθα φως, λέμε. Χριστέ, το φως το αληθινόν το φωτίζουν και αγιάζουν. Πάντα άνθρωπον ερχόμενος στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο. Το φως το απρόσιτο είναι το άχρηστο φως, το φως του Θεού, το οποίο το βλέπουμε πάλι εν το φωτί του Χριστού. Με το φως του Χριστού βλέπεις τον Χριστό. Δηλαδή πρέπει ο Χριστός να σου αποκαλυφθεί και να σου ανοίξει τα μάτια, να στα μεταμορφώσει όπως μεταμόρφωσε τα μάτια των Αποστόλων στο Θαβόρ, για να μπορέσει να το δεις τον Θεό. Αλλά για να γίνει αυτή η μεταμόρφωση πρέπει να υπάρξει αυτή η κάθαρση. Η ανή κάθαρση πάλι χρειάζεται να έρθει χάρις, η λεγόμενη καθαρτική χάρις, η οποία έρχεται με την επίκληση του ονόματος του Χριστού. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, όταν λέμε την ευχή σιγά σιγά καθαριζόμαστε από τα πάθη. Πολύ φοβάται ο διάβολος την ευχή. Φοβάται την ευχή που σαν πύρινος κύκλος περικλείει τον ευχόμενο. Θα έχετε δει έτσι κάτι ωραία σκίτσα που έχει έναν μοναχό γονατιστό που προσεύχεται και περιβάλλεται από μία δόξα, το άκτιστο φως. Όπως ανέφερα, όταν ομίλησα περί υπακοής, ο δαιμονισμένος εκείνος που ήταν ή το εις πλησίον εδώ κελί, όταν έγινε καλά, λόγω της υπακοής του, μου έλεγε, λέγοντας την ευχή, έβλεπα τον δαίμονα απέναντί μου να ταράσεται. Στη δεύτερη ευχή, ταράσε το περισσότερο. Στην τρίτη, έγινε το άφαντος. Ήταν ένας μοναχός, ο οποίος είχε κάνει μια παρακοή. Ποια ήταν η παρακοή του? Του είχαν στείλει κάποιοι συγγενείς του ένα χρηματικό ποσό, 100 δραχμές νομίζω τότε, και αυτός αντί να τις δώσει στο γέροντά του, τις κράτησε το ποσό αυτό και παραχώρησε ο Θεός να κυριευτεί από δαιμόνιο για αυτή την παρακοή. Και έβλεπε τους δαίμονες και έλεγε στο γέροντά του, να λέει, γέροντα, τον βλέπεις? Ποιον, παιδί μου, λέει, να τον διάβολο, λέει. Όχι, δεν τον βλέπω, λέει. Να τους, εκείνες τον άρθηκα, λέει, κάθεται. Και τι κάνει? Κάθεται, λέει, μας κοιτάει. Άμα, λέει, πω μια φορά, το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σών με, μέσα στην εκκλησία, έτσι, στον άρθηκα ήταν. Λοιπόν, αρχίζει και κουνάει τα πόδια του και αρχίζει να νευριάζει λίγο, ας πούμε. Άμα το πω δεύτερη φορά, αρχίζει και αφρίζει.
Αν το πω τρίτη φορά εξαφανίζεται. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόση δύναμη έχει αυτή η ευχή. Αν με τρεις φορές εξαφανίζεται ο διάβολος, πού να το λες συνέχεια. Δεν μπορεί να σε πλησιάσει μετά. Γι' αυτό μας λένε οι Άγιοι να λες συνέχεια την ευχή. Και βλέπεις ανθρώπους σήμερα που υποτίθεται είναι χριστιανοί και τρέμουνε και έρχονται πανικόβλητοι. Πάτερε, με κυνηγάνε οι μάγοι, μάγισσες. Και τα έχουν χαμένα, ας πούμε. Γιατί. Επιτρέπεται ο χριστιανός να τρέμει με αυτά τα πράγματα. Δεν επιτρέπεται. Εδώ σου λέει με τρεις φορές εξαφανιζόταν. Και όπως λέει εδώ, έτσι μετά είναι και καλά ο άνθρωπος, γιατί διόρθωσε το σφάλμα του και έκανε υπακοή. Εγώ κάποτε, όταν ήμουν αρχάριος, πολεμήθηκα από τον διάβολο. Είχα σαρκικό πόλεμο. Ξάπλωσα να κοιμηθώ, αλλά ο πόλεμος της σαρκός δυνατός. Βλέπετε πως οι Άγιοι εξομολογούνται και δημόσια για να μας βοηθήσουν. Γιατί ουσιαστικά όλοι οι άνθρωποι παρόμοιους πειρασμούς έχουμε. Ήρχισα με ζέση να λέγω την ευχή. Τότε μεταξύ ύπνου ξύπνου βλέπω ένα όνειρο, ένα όραμα. Απέναντι στην εξώπορτα ήταν ένας δαίμονας, όπως τον περιγράφουν οι πατέρες. Με κέρατα, με μαύρα φτερά κλπ. Και κάχαζε. Προσέγα, εισπαίσεις με όλα τα εξαρτήματα, λέει, τα αξεσουάρ. Λοιπόν, δεν είναι δυνατό όμως να πλησιάσει εις το κελί μου. Συνήλθα, πήγα και το οδηγήθηκα κατόπιν εις το γέροντα Ιωσήφ, τον Άγιο Ιωσήφ, τον ησυχαστή, έτσι που τον συμβουλευόταν. Ξέρετε, ο Άγιος Εφραίμ δεν έμενε στο κελί του γέροντα Ιωσήφ. Το Ιωσήφ έμενε στα Κατουνάκια, αλλά πήγαινε και λειτουργούσε στον γέροντα Ιωσήφ, στη συνοδεία του, και φυσικά εκεί τον συμβουλευόταν και έπαιρνε πνευματική καθοδήγηση. Τότε ήταν ο γέροντας Ιωσήφ στον Άγιο Βασίλειο επάνω. Είναι από τα πιο σχετικά μέλη του Αγίου Όρους. Στεκόταν λοιπόν στην πόρτα, αλλά δεν μπορούσε να μπει μέσα ο δαίμονας. Συνήλθα, πήγα και το είπα στον γέροντα Ιωσήφ, μου λέγει, βλέπεις παιδί μου, ότι με την ευχή τον κρατάς στην εξώπορτα και δεν μπορεί να σε πλησιάσει. Τρέμει την ευχή. Εις ένα μοναχό εισήρχονται λογισμοί βλασφημίας. Του λέγαμε να λέγει την ευχή συνέχεια χωρίς διακοπή. Αυτός το δικό του δεν ήκουε. Έκανε και άλλες παρακοές. Για το μοναχό αυτό προσήφιτο και ο γέροντας Ιωσήφ και εγώ πάρα πολύ. Μια φορά μετά από πολλή προσευχή που έκανα γι' αυτόν, σαν να με πήρε ο ύπνος. Τότε βλέπω σε απόσταση τεινά, ως σαν να ήταν μια γυναίκα η οποία τραγουδούσε και των μοναχών για τον οποίο προσευχόμουν πριν να πηγαίνει προς τα εκεί. Τον φωνάζω με το όνομά του. Αυτός τίποτε. Δεν σταματά. Συνεχίζει να πηγαίνει προς τα εκεί. Τον ξαναφωνάζω. Αυτός πάλι δεν σταματά. Για τρίτη φορά φωνάζω. Πάλι δεν σταματά. Συνήλθα. Πληροφορήθηκα ούτω ότι αυτόν δεν τον πειράζει ο διάβολος, αλλά μόνος του είναι διάβολος. Δηλαδή μόνος του θεληματικά πηγαίνει προς τον διάβολο. Αυτός μόνος του είναι πειρασμός. Πήγαινε με τη θέλησή του δηλαδή. Έλεγε ότι έχω πειρασμό, αλλά ουσιαστικά το δημιουργούσε ο ίδιος. Ο Θεός ποτέ φυσικά δεν μας βάζει σε πειρασμό. Γιατί τι λέει ο Άγιος Ιάκωβος, έκαστος λέει πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας. Μη λέτε λέει ότι ο Θεός σας πειράζει. Αλλά θα μου πείτε τότε γιατί λέμε στο Πάτερ ημών μη συνέγγιση μάσης πειρασμών. Το έχουν ερμηνεύσει οι Άγιοι Πατέρες, εννοούν μη μας αφήσει Θεέ μου να πέφτουμε θεληματικά στους πειρασμούς, από μόνοι μας δηλαδή, και κατ' εξοχήν σε αυτούς τους πειρασμούς που έχουν σχέση με την ειδονή. Σε αυτούς τους πειρασμούς πέφτουμε, με τη θέλησή μας. Και παρακαλούμε τον Θεό να μην επιτρέπει, να μην μας αφήνει, να μας κρατάει. Αυτή την έννοια έχει το μη συνέγγιση μας πειρασμών. Όχι ότι ο Θεός μας βάζει σε τέτοιους πειρασμούς. Μόνοι μας πάμε. Όπως αυτός εδώ. Η νοερά προσευχή ο λίγων κατ' ο λίγων
φέρνει τον άνθρωπο εις την πρώτη χάρη του βαπτίσματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Έτσι, γιατί όταν βαπτιζόμαστε παίρνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Την παίρνουμε πλήρη τη χάρη. Δηλαδή, αν αξιοποιούσαμε αυτή τη χάρη, θα μπορούσαμε να γίνουμε μεγαλύτεροι άλλοι. Αλλά δυστυχώς αυτή τη χάρη την καταχωνιάζουμε, την παζώνουμε, όπως είναι λίγο ο Άγιος Παΐσιος, κάτω από τα μπάζα των παθών, των αμαρτιών και των παθών. Και ενώ είναι μία φλόγα πολύ δυνατή, από την πρώτη στιγμή, στην αρχή το κάνουν οι γονείς, έτσι, προσπαθούν με κάθε τρόπο οι γονείς και μετά και οι ίδιοι οι άνθρωποι να θάψουν, να σβήσουν αυτή τη φωτιά. Είναι τραγικό δηλαδή. Και να ζωπηρωθούν τα πάθη. Πόσο λάθος αγωγή δηλαδή παίρνουμε από μικρή και μετά συνεχίζουμε και εμείς από μόνοι μας σε αυτό που μάθαμε από τους γονείς μας. Δηλαδή να κυνηγάμε τα μπράβο, τον έπαινο, το χρήμα και τις ειδονές, την καλοπέραση. Αυτά μαθαίνουμε και μετά συνεχίζουμε και εμείς στο ίδιο μοτίβο, στον ίδιο σκοπό, έτσι, χορεύουμε κι εμείς, όπως μας μάθανε. Όταν, ας πούμε, το μωρό, μας έλεγε ο καθηγητής μας, και ο Στελγής, το χρύσωσες, λέει, το μωρό. Το χρύσωσες, του δείξες τη χρυσή λίρα. Γιατί να δείξεις το μωρό τη χρυσή λίρα? Για να μάθει ότι αυτό είναι η αξία της ζωής, το χρυσάφι. Καταλάβατε, πώς διαστρέφουμε το παιδάκι από την πρώτη στιγμή. Θα μου πεις, δεν καταλαβαίνει. Πώς δεν καταλαβαίνει? Μια χαρά καταλαβαίνει από την έκφραση του προσώπου σου. Του λες ότι αυτό είναι η αξία της ζωής. Γι' αυτό αξίζει να παλέψεις. Να θυσιάσεις τα πάντα. Για να μαζέψεις αυτό το κίτρινο νόμισμα. Καταλάβατε. Οπότε από την πρώτη στιγμή αρχίζει το μπάζωμα. Που το κάνουν ήδη οι γονείς. Οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι θείες. Και μαθαίνει το παιδί μετά να γίνει όχι φιλόχριστο, αλλά φιλόχρυσο. Έτσι, να αγαπάει το χρυσάφι. Που τι είναι το χρυσάφι? Ένα μέταλλο, ένα τίποτα, ένα σκουπίδι. Και όπως έτσι λέγεται, η ανακάλυψη των μετάλλων ήταν κάτι καθοριστικό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μέχρι τότε οι άνθρωποι ήταν αγιοργοί, κτηνοτρόφοι, ζούσαν απλά. Η πρώτη, ας πούμε, κατεργασία, ανακάλυψη και κατεργασία των μετάλλων έγινε από τη γενιά του Κάιν. Από έναν που λεγόταν Θόβελ, ένα από τα παιδιά του Κάιν. Και από εκεί και μετά άρχισαν οι πόλεμοι. Και πριν είχαμε βέβαια παραθέσει, από τη στιγμή που ανακαλύφθηκαν τα μέταλλα και το χρυσάφι και το ασίμι και ο χαλκός, ο μπρούτζος κλπ. Εκεί ήταν πια που η ανθρωπότητα σφαζόταν και σφάζεται μέχρι σήμερα για αυτά τα μέταλλα. Για ένα τίποτα δηλαδή ουσιαστικά. Τι αν τα κάνεις τα μέταλλα όταν δεν έχεις να φας, όταν δεν έχεις ψωμί? Στην κατοχή δίνανε έναν τενεκέ γύρω, ας πούμε, για να πάρουν ένα τσουβάλι αλεύρι. Καταλάβατε. Πώς ο διάβολος δηλαδή μας βάζει σε αυτή τη ματαιότητα. Αλλά βλέπετε πώς και εμείς διαστρέφουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Και όχι μόνο, έτσι το κοριτσάκι μετά θα το πάρει η μαμά, θα το πάρει η γιαγιά, θα το βάψει τα νύχια του, τα χείλια του, θα το μάθει να στολίζεται, κούκλα μου, χρυσό μου, να η διαστροφή μετά της ανθρωπαρέσκειας, έτσι, της καινοδοξίας. Και σήμερα δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται πιο παραγωγική βιομηχανία είναι των καλλιτικών, έτσι. Τώρα που βάφονται και οι άντρες, όχι μόνο οι γυναίκες, έτσι, είναι η πιο επικερδής επιχείρηση, ας πούμε, παγκοσμίως. Ναι. Για να υπηρετήσουμε, καταλαβαίνετε, αυτό το φοβερό πάθος. Η νοερά προσευχή, ο λίγων κατ' το λίγων, φέρνει τον άνθρωπο εις την πρώτη χάρη του βαπτίσματος. Τι καλά θα ήταν να φυλάγαμε αυτή τη χάρη, αν είχαμε σωστούς γονείς. Γι' αυτό βλέπετε παιδάκια που
είχαν γονείς ευλαβείς, ευσεβείς, έχουν τεράστια διαφορά από άλλα παιδιά. Βέβαια σήμερα είναι πολύ δύσκολη η εποχή μας, γιατί το παιδάκι μετά θα υποχρεωθεί λίγος πολύ να πάει στο σχολείο, θα έρθει σε επικοινωνία με τα άλλα παιδιά, υπάρχει το διαδίκτυο και μπαίνει ο διάβολος μέσα από τις οθόνες και από τους συμμαθητές κλπ. Στην ψυχή του παιδιού και κάνει την αντικατήχηση. Προσοχή! Να μην λυπήσει ο ένας τον άλλον. Όταν λυπηθεί ο αδελφός, δεν μπορεί να κάνει προσευχή. Σβήνει προσευχή. Έτσι, όταν χαθεί η αγάπη, έστω και με έναν άνθρωπο, δεν μπορείς να κάνεις μετά προσευχή. Είναι πάρα πολύ λεπτό πράγμα, έτσι, η σχέση μας με τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός, βλέπετε, βάζει δεύτερο τον εαυτό του, πρώτα βάζει τον αδελφό σου. Και πώς το βλέπουμε αυτό? Το βλέπουμε από τη συμβολή που μας δίνει όταν πάμε στο ναό. Λέει, όταν πας στο ναό, το δώρο σου και θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι κατά σου. Όχι ότι εσύ έχεις κάτι εναντίον του αδελφού σου, που είναι πράγμα απαράδεκτο. Απαγορεύεται να έχουμε εναντίον κάποιου τίποτε, πρέπει να τους αγαπάμε όλους, μόλις μας την καρδιά. Αλλά όταν ο αδελφός σου έχει κάτι, παρεξηγήθηκε, ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο, τον λύπησες, ας του, λέει, το δώρο σου, άσε με εμένα δηλαδή, λέει ο Χριστός. Πήγαινε στον αδελφό σου, διαλάγηθη, συμφιλιώσε με τον αδελφό σου και μετά έλα σε εμένα και πρόσφερε το δώρο σου. Και η προσευχή μας είναι και ένα δώρο στο Θεό, έτσι, γιατί είπαμε έχει και ευχαριστία, έχει και δοξολογία, δεν έχει μόνο αίτηση και εξομολόγηση, το Κύριε σου στείλεσέ με, έχει και ευχαριστία και δοξολογία, είναι ένα, και ένα δώρο. Λοιπόν, σου λέει ο Θεός, βρες τα πρώτα με τον αδελφό σου, τον λείψε τον αδελφό σου, τι άρχισε τώρα σε μένα να μου μιλήσεις. Συμφιλιώσου, αγαπήσου με τον αδελφό σου και μετά θα σε ακούσω κι εγώ. Είναι αυτό που λέει εδώ ο Άγιος, βλέπεις. Πρόσεχε να μην λυπήσει ο ένας τον άλλο. Μετά η προσευχή δεν προχωράει. Ο γέροντας Ιωσήφ έλεγε στους υποτακτικούς του, «Από εσάς δεν θέλω τίποτε. Εγώ θα μαγειρεύω, εγώ θα σας διακονώ. Από εσάς θέλω μόνο μέρα νύχτα προσευχή, μετάνοια, κυρίως δάκρυα, τίποτε άλλο δεν θέλω. Μόνο βία στην προσευχή και δάκρυα μέρα νύχτα». Έτσι, γιατί με τα δάκρυα καθαρίζεται η ψυχή. Καθαρίζεται ο νους του ανθρώπου, συγκεντρώνεται στην καρδιά εύκολα ο άνθρωπος και προχωράει η προσευχή. Μια φορά βρισκόμενος στην Αγία Άννα, στο κελί του Τιμίου Προδρόμου και θέλοντας να προσευχηθώ δεν μπορούσα, διότι κάτω από το κελί έγινε το μεγάλο θόρυβος, πολλή φασαρία και φωνές. Σκεπτόμουν πώς θα κάνω προσευχή με τόσο θόρυβο. Τότε λέγοντας την ευχή με το στόμα, δοκίμασα να μπω μέσα μου, εις τον εαυτό μου. Προσπαθούσα και προσευχόμουν να με βοηθήσει ο Κύριος. Επί μία ώρα δεν άκουγα τίποτε. Όταν βγήκα, όταν συνήλθα, βρε, λέγω, πού βρισκόμουνα επί τόση ώρα, τότε κατάλαβα σχετικά με την νοερά προσευχή. Έτσι. Αγωνίστηκε, μπήκε μέσα του και πλέον δεν τον ενοχλούσε κανένας θόρυβος. Δεν άκουγε τίποτα. Επιστολή Ιερομονάχου Εφραίμ προς γυναικεία μονή Κατουνάκια, 22 Ιουλίου του 1974. Εν Χριστώ, αγαπημένες μου ψυχές, εύχομαι η χάρις του Παναγίου Πνεύματος να κυματίζει μέσα σας. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς σας έχει πει ο αγαπητός μου αδελφός και σεβαστός γέροντάς σας για μένα. Πάντως, ως συμπεραίνω, η αγάπη του για μένα υπερβαίνει το όριο της αληθείας και ακριβίας. Δεν θα τολμούσα ούτε κατά διάνοια να σας ομιλήσω, διότι γνωρίζω ότι δεν υπάρχει κενόν τι εις τας ομιλίας του προς εσάς για να έρθω τώρα. Για να έρθω τώρα εγώ να το συμπληρώσω ή και να το πληρώσω. Αλλά αφού με παρακαλείτε ή μάλλον με πιέζετε να σας γράψω κάτι, όχι τι καινών, καινούριο δηλαδή,
εις τα του γέροντός σας, αλλά το ίδιο με άλλους λόγους ας σας ακούσω ή να μη φανώ παρήκοας. Να σας κάνω υπακοή. Γνωρίζω ότι γράφω προς ψυχάς οι οποίοι απειρνήθηκαν τον κόσμο και τα του κόσμου και αφιέρωσαν τον εαυτό τους εξ ολοκλήρου για την άλλη ζωή στον επουράνιο νηφίο το γλυκίδα του νησού. Ενεδείχθησαν το ένδυμα της αγαμίας, της παρθενίας, της σοφροσύνης, της επακοής, της προσευχής. Έφυγαν μακριά από τον κόσμο, όχι μόνο με το σώμα, αλλά πολύ περισσότερο με το πνεύμα. Συναγωνίζονται νύχτα και ημέρα με τους ασάρκους αγγέλους. Ενσαρκίουσε εις την δοξολογία του Θεού. Μέρα τη ημέρα προκόπτουν αυτοπαρατηρώσε εαυτάς. Αυτοπαρατήρηση. Έτσι είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθεί ο άνθρωπος τον εαυτόν του. Για να βλέπει αν προχωράει και πόσο προχωράει. Μέρα τη ημέρα προκόπτουν αυτοπαρατηρώσε εαυτάς εις την εξομολόγηση, εις την υπακοή, εις την προσευχή και γενικώς εις την αυτοσυγκέντρωση. Λένε για τον Μέγα Βασίλειο που ήταν πάντοτε σύνος, συγκεντρωμένος στον εαυτό του. Παρόλο που ήταν επίσκοπος και είχε πλήθος υποθέσεων. Τα σπεριλούει η σιωπή ή μάλλον η σμικρολογία. Σμικρολογία θα πει μικρά και λίγα λόγια, έτσι, σύντομες κουβέντες. Το πένθος, τα αείρωα δάκρυα, ο θείος έρος. Ο παρθενικός θείος έρος του γλυκυτάτου και ορωτάτου Ιησού Χριστού και δεν πάβουν ούτε στιγμή που να μην προφέρουν το γλυκύτατον αυτού όνομα. Ιησού μου γλυκύτατε ελεησόν με. Ιησού μου γλυκιά αγάπη ελεησόν με. Ιησού μου γλυκιά αγάπη ελεησόν με. Ιησού μου νυμφίο μου ελεησόν με. Βεβαίως αυτή η ευχή δεν είναι η ίδια για όλους τους ανθρώπους, δηλαδή για όλες τις καταστάσεις. Ο ένας την λέγει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Ο άλλος την λέγει «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με». Ο άλλος «Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Ο άλλος «Ιησού μου, ελεησόν με». Ο άλλος «Ιησού μου» και ο τελευταίος δεν προφέρει τίποτε. Αλλά κάθεται σιωπώντας και εντρυφώντας την Θεία Γλυκύτητα. Εύχομαι να φτάσετε στην τελευταία κατάσταση. Όλα έρχονται διαμέσω της υπακοής. Έτσι, αυτό είναι το κλειδί. Γιατί υπάρχει και αυτή, ας πούμε, η πλάνη και στους μοναχούς να πάω στο μοναστήρι για να μάθω την ευχή, την ώρα προσευχή. Όχι, δεν πάμε γι' αυτό στο μοναστήρι. Πάμε για να κάνουμε υπακοή. Και αν κάνεις υπακοή, κόψεις το θέλημά σου, τότε η χάρη στο Θεό θα σε μάθει και την προσευχή. Και όχι μόνο. Αν κανείς δεν κόψει το θέλημά του, δεν αρνηθεί τον εαυτό του δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει μαθητής του Χριστού. Αυτό που λέει ο Κύριος, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, όσοι θέλει ο πίσω μου ερθήν, λέει απαρνησά στο εαυτόν. Το πρώτο άλφα. Και αράτου το σταυρόν αυτού, το δεύτερο άλφα, και ακολουθείτο μη, το τρίτο άλφα. Το πρώτο άλφα, το απαρνησά στο εαυτόν, είναι ακριβώς το να απαρνηθεί ο άνθρωπος τον εαυτό του, δηλαδή το θέλημά του. Γιατί κυρίως αυτό που μας χαρακτηρίζει ως ανθρώπους, έτσι, ως ιδιαιτερότητες, ως προσωπικότητες, είναι το θέλημά μας. Αυτό είναι που αγαπάμε. Και νομίζουμε ότι άμα το κάνουμε το θέλημά μας θα είμαστε ευτυχισμένοι. Άλλη πλάνη και αυτή. Και μου έλεγε μια ψυχή, λέει, μη τυχόν λέει και ο Θεός θέλει κάτι αντίθετο από αυτό που θέλω εγώ. Έτσι πόσο ανόητα σκεφτόμαστε. Ενώ αυτή είναι η χαρά μας, να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός και όχι αυτό που κάνουμε εμείς. Και τότε θα βρούμε τη χαρά μας δηλαδή. Λοιπόν, αν αρνηθείς τον εαυτό σου, σημαίνει αν αρνηθείς το θέλημά σου, τότε μπορείς να μπεις, να αρχίσεις να μπαίνεις στο σχολείο του Χριστού. Να αρχίσεις δηλαδή να ακολουθείς τον Χριστό. Μετά βέβαια πρέπει να έχεις και το δεύτερο άλφα
να είσαι αποφασισμένος να πεθάνεις. Όχι να ακούσεις μια προσβλητική κουβέντα, μια ειρωνία. Αυτό είναι πολύ λίγο. Να είσαι έτοιμος να πεθάνεις, προκειμένου να κάνεις αυτό που λέει ο Χριστός. Και μετά να τον ακολουθείς πάντοτε. Όχι να πηγαίνεις μπροστά του, ούτε δίπλα του, έτσι, πίσω του. Γιατί πολλές φορές κάνουμε και το δάσκαλο στον Χριστό. Εάν λοιπόν αρνηθείς το θέλημά σου, κάνεις υπακοή, τότε μπορείς να προχωρήσεις, να μαθητεύσεις τον Χριστό και να μάθεις και την προσευχή. Το κλειδί επομένως είναι η υπακοή. Και όπως έλεγε έτσι ωραίο ο Άγιος Εφραίμου, με την υπακοή λέει θα μάθεις προσευχή. Η υπακοή θα σου δώσει προσευχή, όχι η προσευχή η υπακοή. Και όταν από την υπακοή φτάσεις στην προσευχή και μείνεις στην προσευχή έτσι και κάνεις σωστά την προσευχή, μετά θα φτάσεις και στη θεολογία. Η θεολογία δεν έρχεται μετά να σπουδάσεις να πάρεις ένα πτυχίο θεολογίας. Εκεί μάλλον θα θολώσεις ακόμα πιο πολύ αν δεν ζεις σωστά τη χριστιανική ζωή. Μπορεί να γίνεις και άθεος και αντίχριστος ακόμα, όπως οι θεολόγοι της εποχής του Χριστού, έτσι, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, που ήταν δαιμονολάτρες ουσιαστικά, σατανολάτρες ήταν, ειδωλολάτρες ήταν, γι' αυτό και τον σταύρωσαν τον Χριστό. Για να φτάσεις στη θεολογία πρέπει να έχεις σωστή προσευχή. Και για να έχεις σωστή προσευχή πρέπει να έχεις υπακοή. Να μάθεις να ζεις εν υπακοή. Η αρχή και το τέλος της μοναχής, η υπακοή είναι. Όλα τα χαρίσματα διαμέσου της υπακοής χορηγούνται. Υπακοή ίσον ζωή, παρακοή ίσον θάνατος. Συγχωρήσατε με για τη φλιαρία μου. Έτσι. Οπότε και εμένα με συγχωρέσετε άμα είπα πολλά. Δόξα τω Θεώ, συμπληρώθηκε η ώρα και μακάρι όλα αυτά να τα κάνουμε πράξη.